Είδαμε λοιπόν σήμερα στην ειδησιογραφία ότι στην Ζάκηθο προέκυψε έφνης. Όχι έφνης, όπως φαίνεται. Θέμα με πετρέλαιο, λέει. Βρύσες, λέει, εκεί. Έτρεχαν πετρέλαιο. Έγινε μία κινητοποίηση, έγινε μία ολόκληρη ιστορία. Ο Δήμος ζήτησε μέσω της αρμόδιας διαδικασίας να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο νομός. Είπαν ότι έγινε κάποιο ατύχημα. Τώρα, μπερδεμένα μας τα είπανε και θα δείτε το γιατί. Θα μας βοηθήσει και σε αυτό το θέμα, ως ειδικός και γύρω από όλα τα υπόλοιπα, ο καθηγητής γεωλογίας, ο κύριος Αβραάμ Ζελελίδης, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλησπέρα και στο πάνελ. Λοιπόν, ας δούμε καταρχάς τι έγινε τώρα, τι υπόθηκε μάλλον για το πετρέλαιο που τρέχει, λέει, από τις Βρύσες στη Ζάκηθο. Για να δούμε τι είπε ο Δήμαρχος. Ανοίγεις και βγάζεις και πετρέλαιο. Νεράκι με πετρέλαιο. Ναι. Θα δείτε εδώ τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, τον Δήμαρχο Ζακίνου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Αυτό μεταξύ σοβαρού και αστείου τώρα τα λέμε αυτά. Γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Καλημέρα, καλημέρα από τη Ζάκηθο. Πραγματικά είναι σοβαρό, γιατί ξημερωθήκαμε με πετρέλαιο στις Βρύσες μας. Αυτό προκλήθηκε από ένα ατύχημα το οποίο έγινε στο δρόμο και το πετρέλαιο πήρε το δρόμο του νερού της βροχής. Τα φρεάτια ήταν σπασμένα, από κάτω βρισκόταν σπασμένος αγωγός της ΔΕΙΑΣ και όλο το βράδυ είχε και βροχές εκείνο το βράδυ, οπότε καταλαβαίνετε, και έχει περάσει 30 λίτρα, γίνανε 2.000 λίτρα πετρέλαιο και γεμίσανε όλα τα σπίτια. Αραιώθηκε και πήγε σε όλα τα σπίτια. Τώρα πώς θα καθάρισει αυτό, κύριε Δήμαρχε, τι θα γίνει τώρα? Αυτό είναι πραγματικά πολύ σοβαρό. Τις προηγούμενες μέρες... Το πετρέλαιο αφήνει και μια μυρωδιά που δεν φεύγει εύκολα. Έτσι όπως θα είπε ο κύριος Δήμαρχος, λέει, ένα ατύχημα στο δρόμο, το νερό της βροχής, σαν να είναι κάτι πρώτη φορά, σαν να ήταν κάτι πρωτόγνωρο στη Ζάκηθο. Μέσα στο μυαλό μας πήγε βέβαια και αλλού παλιότερα, γιατί η Ζάκηθος έχει ένα ιστορικό, θα μας τα πει και ο κύριος καθηγητής, αλλά βρήκαμε και μια παλαιότερη και που δεν είναι ακριβώς πρόσφατη, άρα είναι πολύ πιο σημαντικό, ξανά μια αντίστοιχη ιστορία. Μια άλλη αιτιολογία. Για να δούμε, παιδιά, και το άλλο βίντεο που πηγαίνει χρονικά πίσω αρκετά. Και για τρεις ολόκληρες ημέρες. Κάζε πετρέλαιο. Ντα παντούπα, ντα παντούπα. Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Άκη Κοντονή. Είναι πρόεδρος της εταιρείας ίδρευσης και αποχέτευσης Ζακίνθου. Κύριε Κοντονή, μας ακούτε? Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Σας ακούω. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας. Πείτε μας τι έγινε στη Ζακίνθο. Πλουτίσατε? Όχι. Κρίμα. Να δείτε, εάν ήταν κανονικά αυτό η ποσότητα για πετρέλαιο, θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι όλοι. Ναι. Αλλά υπήρχε μια στοχή από ένα πρατήριο. Ναι. Με στη συνδεσμολογία ή τα εξαμηνίες του με την ίδρυση και τα λοιπά και σχώρισε πετρέλαιο μέσα στον αγωγό ίδρυση. Συγγνώμη, εννοείται ότι σε ένα πρατήριο οι βάνες του πρατηρίου μπήκαν στην ίδρυση. Ακριβώς, δεν ξέρω, το ελέγχουμε το θέμα τώρα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Τι ακριβώς είχε γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα το πετρέλαιο προχώρησε και στα σπίτια. Γιατί εδώ πέρα έχουν ντεπόζιτα τα σπίτια, τα οποία παίρνουν παίρνουν νερό σταδιακά. Ναι. Δεν παίρνουν συνεχόμενη ροή του νερού. Βλέπουμε εδώ, κύριε λοιπόν καθηγητά, αυτό είναι αρκετά παλαιότερο, αλλά με άλλη αιτιολογία, λέει, αστοχή από πρατήριο, είχε πει τότε ο αρμόδιος. Τι γίνεται, μόνο εκεί στη Ζάκηθο συμβαίνουν είτε έτσι είτε αλλιώς τώρα αστοχίες ή ατυχήματα, γιατί δεν τα έχουμε δει αλλού? Κοιτάξτε να δείτε, η Ζάκηθος είναι μακριά από τις πηγές. Εγώ μετά το άρθρο που διάβασα επικοινώνησα με πολλούς γνωστούς που έχω και συνεργάζομαι στη Ζάκηθο. Δεν είναι απογειώτρηση. Αν είχε μπερδευτεί το πετρέλαιο μέσα στο νερό ίδρυυσης, από μία γεώτρηση θα έλεγα ναι, μέσα από κάποιο ρήγμα ανέβηκε επί σάσφαλτος που ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει στο κερί. Αρκετές περιοχές στην περιφέρεια της Ζακίνθου έχουν καλό νερό. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ήταν κάτι περίεργο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια διαρροή νερό στο δρόμο μπορεί να εισχωρήσει μέσα σε ένα δίκτυο ίδρυυσης το οποίο είναι υποπίεση.
Εκτός και αν αυτό το δίκτυο δεν είχε νερό, μπήκε το πετρέλαιο μέσα και μετά στείλαν το νερό. Κάτι περίεργο συμβαίνει, αλλά σίγουρα δεν έχει να κάνει με το πετρέλαιο που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο τα στρώματα έχουν τέτοια κλίση ανατολικά. Έχουμε ένα πάχος ιζήματος γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Δεν έχει προλάβει να οριμάσει. Και αυτό το πρώιμο ανώριμο κοίτασμα βγαίνει φυσικά στο κερί. Σαν πισάσφαλτος. Πράγματι στην παραλία του κεριού και στη λιμνοθάλασσα που είναι από πίσω έχουμε κροές πισάσφαλτου χρόνια τώρα από την εποχή του Ηροδότου. Είναι καταγεγραμμένα. Αλλά μέσα στην πόλη της Ζακύνθου δεν το περιμένω και δεν το έχω ξανακούσει. Αυτά που συνέβησαν δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει ο πρατηριούχος, πώς σύνδεσε το πετρέλαιο με το δίκτυο ίδρευσης. Δεν ξέρω τι έγινε. Έχω ακούσει διάφορες εκδοχές. Ύποπτες περίεργες, να σας θυμίσω ο Δήμαρχος τώρα εξελέγει. Δεν είναι λογικό και φυσιολογικό να τρέχει ο Δήμαρχος με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ στην Αθήνα για να βρουν λύσεις στο πρόβλημα που κάποιος ανεύθυνος θεωρώ ότι δημιούργησε. Ένας αγωγός ίδρευσης, αν ήταν σπασμένος, έπρεπε να είχε αποκατασταθεί. Αν ήταν άδειος, χωρίς νερό, τότε ναι, το πετρέλαιο μπορεί να εισχωρήσει μέσα. Αν ήταν υποπίεση, δηλαδή είχε νερό, το πετρέλαιο δεν μπορεί να μπει μέσα στο δίκτυο. Συνεπώς κάτι έγινε, κάτι ύποπτο έγινε. Κάτι ύποπτο λέτε, επιμένετε ότι έχει γίνει κάτι ύποπτο. Κάτι... Αλλά... Δεν ήμουν μπροστά, ωραία. Δεν πήγα να το δω, αλλά οι πληροφορίες αυτό μου λένε. Λέτε όμως, εγώ θα μείνω στο εξής κύριε καθηγητά, ότι έστω και με αυτή την αφορμή, με άλλη αφορμή, με άλλο λόγο, για άλλο λόγο, επανέρχεται στην επικαιρότητα αυτό που μας είπατε, μας θυμήσατε και πολλοί κόσμοι δεν το έχει κατανοήσει. Ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει πετρέλαιο. Βεβαίως υπάρχει. Εμείς θυμόμαστε την προσπάθεια του Μακαρίτη του Σοφιανόπουλου, ο οποίος είχε... Τον καταστρέψανε βέβαια μετά, τον διαλύσανε τον άνθρωπο. Για πείτε μας λοιπόν. Σε αυτό ήθελα να αναφερθώ. Δηλαδή στο Σοφιανόπουλο που ο άνθρωπος μετέτρεψε τους κινητήρες των αυτοκινήτων του να χρησιμοποιούν αυτή την πισάσφαλτο και στο τέλος το κλείσαν φυλακή γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν παράνομο. Υπάρχει στο κερί η ΔΕΠΕΚΙ, σήμερα τα ΕΛΠΕ είχαν κάνει γεωτρήσεις για να δουν αν είναι αξιοποιήσιμο. Για τι ποσότητες μιλάμε κύριε καθηγητά, για τι ποσότητες και τι αξία έχουν, τι αξίας. Δεν έχει αντική αξία, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί έτσι στις τοπικές κοινωνίες για καύση σε θερμοκήπια, για καύση διάφορες μονάδες. Το τρέχει στη θάλασσα. Αν πάτε παραλία του κεριού, να αναπτυχθεί βακτήρια που τρώνε, ειδικά τέτοια βακτήρια που τρώνε την πίσα αυτή, την πισάσταλη. Σαν πηγάδια, αυτό το πηγάδι που δείχνετε τώρα στο βίντεο, κάπως έτσι είναι πολλά τέτοια πηγάδια μέσα στη θάλασσα. Έρχεται που πηγαίνουν τους φοιτητές εκεί και τους δείχνω το ίδιο πισασφάλτου μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα, πάντως Στέφανε Χίο, και για την τοπική αιστοοικονομία σε τοπικό επίπεδο, γιατί όχι. Κύριε Κατσαβέλη, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Τέτοιες διαφυγές έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Τα αέριο... πισασφάλτου. Έχουν προταθεί λύσεις αξιοποίησης, οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Θυμίσω, την προηγούμενη συνάντησή μας το είχαμε πει, πηγές μεθανίου στο λιμάνι κατακόλλουν. Στην Κυλλήνη υπάρχουν διαφυγές, κινδυνεύουν λιμάνια, πάνε μεγάλα τα αζερόπλια για να πάνε στην αρχαία Ολυμπία και δίπλα τους βγαίνει η θάλασσα, βγαίνει το μεθάνιο φυσικά προς τα πάνω. Και στα Ιωάννινα μας είχατε πει και για τα Ιωάννινα μας είχατε πει παλαιότερα. Όλη τη Δυτική Ελλάδα βγαίνει πισάσφαλτος αλλού μεθάνιο. Δεν αξιοποιείται τίποτα. Κάποια στιγμή είχαν έρθει, θυμάμαι, στο γραφείο μου κάποιοι επιχειρηματίες και θέλαν να αξιοποιήσουν αυτές τις διαφυγές στο κατάκολλο. Το Υπουργείο τους είπαν δεν γίνεται, δεν μπορείτε. Γιατί? Και όσαν έφυγαν. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί πρέπει να βγει διαγωνισμός,
Έχουμε διαγωνισμό στο Κατάκολο, είναι ενεργειακή. Πιο γνωστό κοίτασμα με περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, με κάποια δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Υπάρχουν στάσεις, προσφυγές, περιβαλλοντικές κλπ. Και το έργο δεν προχωράει. Θα γίνει και στα Γιάννα, όπως γίνεται σε πολλές περιοχές. Πάει να πραγματοποιηθεί, ακυρώνεται. Τον μπλοκάρουν, μάλιστα. Περίεργος και έχω αγωνία να δω τελικά γίνουν οι γεωτρήσεις της Έξον ή και εισέβρουν στο παιχνίδι με τα ελπέγια των Κυπαρισιακών και την Πρέβεζα, τελικά καταφέρουν να έχουν τη σύμπνοια της κυβέρνησης. Εγώ δεν λέω βοήθεια. Να αντιδράσουν αρνητικά. Ώστε να υλοποιήσουν το στόχο, να κάνουν τις γεωτρήσεις. Βάζετε ίσως κι εσείς έξω είπε θα προχωρήσει χρόνο νωρίτερα τις ερευνητικές γεωτρήσεις, μέσα στο 25 θα εκτελέσει γεωτρήσεις. Θα δούμε αν θα τους αφήσουν να το κάνουν. Στέφανε Χίο. Καταρχήν κύριε καθηγητά πρέπει να επιβεβαιώσουμε την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε ότι όντως το 2011-2012 το πληροφορήθηκα κι εγώ από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τα τότε σχέδια. Είχατε απόλυτο δίκιο και μπορώ να σε επιβεβαιώσω για την απαγορευτική εντολή που δόθηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου να μην προχωρήσουμε στις γεωτρήσεις στο Αιγαίο. Όντως, η εντολή δόθηκε από τους Αμερικανούς. Το είχατε θίξει στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Αλλά θέλω να θέσω ένα νέο ερώτημα. Πού βρισκόμαστε τώρα, πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα που συνομιλούμε, έχοντας πάνω από το κεφάλι μας τη συνάντηση Αθήνας του Ερντογάν και έχοντας όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν και με την Κύπρο και με το Τουρκολιβικό Σύμφωνο και με τις συγκεκριμένες ΑΟΣ και με τη συγκεκριμένη σμίκρινση της δυνατότητας της Ελλάδος να προχωρήσει σε γεωτρήσεις. Πού βρισκόμαστε τώρα και αν θα γίνουν γεωτρήσεις επιτέλους στο Αιγαίο για να μάθουμε και τι υδρογονάνθρακες έχουμε και αν μπορούμε να βγάλουμε πετρέλαιο. Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Στο Αιγαίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ γεωτρήση. Γιατί? Να σώσουμε τουλάχιστον το Καστελόριζο ότι έχει φαλοκρηπίδα, μπας και ενώσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Εδώ δεν προχωράμε στον Κυπαρισιακό και στην Πρέβεζα που δεν μας κυνηγάει η Τουρκία. Έχουμε κάνει ΑΟΣ με την Ιταλία, θα μπορούσαμε να τρυπήσουμε. Όταν λοιπόν ο κύριος Δένδιας σαν υπουργός τότε εξωτερικών είπε ότι δεν θα γίνει ποτέ γεώτρηση στην Ελλάδα, όταν ο Πρωθυπουργός δηλώνει αξιοποίηση των υδρογονανθράκων ανά μόνο του φυσικού αερίου, λες και είναι μπισκότα με ζάχαρη και μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, όταν λέμε ένα κοίτασμα υδρογονάνθρακα, στην κορυφή έχει πάντα αέριο, σαν λαφρύτερο, από κάτω είναι το πετρέλαιο. Όταν λοιπόν πας να τραβήξεις το αέριο, ανεβαίνει σιγά σιγά και το πετρέλαιο. Μην μείνουμε στα τεχνικά, λοιπόν, γιατί κύριε Ζελελίδη, θέλω και δώστε μου παρακαλώ από τη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, ξανά βάλε το ζήτημα, γιατί είπατε ότι ακόμα και εκεί που οι Τούρκοι δεν βάζουν θέμα, δεν κάνουμε τις γεωτρήσεις. Κι όμως, αν τις κάναμε και αν προχωρούσαν, θα λύναμε και πολλά οικονομικά ζητήματα, ακόμα και για τις συντάξεις. Για να το ακούσουμε. Και κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει ένα βίντεό σας, στο οποίο προς τιμήν του αποδέχεται ότι από το 10 ο Βελόπουλος, από το 8-9, αγωνιζόταν για εξορίξεις του φυσικού αερίου και το πετρέλαιο. Γιατί η κυβέρνηση δεν το κάνει? Να πείτε στα παιδιά ότι η Νορβηγία δίνει συντάξεις 3.000 και 4.000 ευρώ γιατί συνέδεσε τις εξορίξεις φυσικού αερίου με συντάξεις και μισθούς. Μπορούμε, παιδιά μου, πείτε τους γονείς σας, να σας δώσουμε 3-4.000 ευρώ το μήνα να μην πεινάει ο πατέρας σας. Αλλά δεν κάνουν εξορίξεις. Δεν κάναν ποτέ. Δεν το άφησαν οι Αμερικανοί, οι καπιταλιστές, οι φίλοι τους, οι ολιγάρχες. Δεν πάμε καλά, πραγματικά, κύριε Γεωργιάδη. Νομοποιείτε μια παρανομία. Πείτε μου πώς το δικαιολογείτε. Σε ένα κράτος δικαίου πώς νομοποιείτε μια παρανομία? Έρχονται τα σκονάκια, ξέρετε, ντιλιβεράδες. Πες αυτό, πες εκείνο. Εγώ δεν έχω σκονάκια ούτε ντιλιβεράδες. Θα κάτσω εκεί να σε ακούσω. Αλλά απαντήσεις θέλω. Όχι εφιολογήματα, γιατί αν πάμε στα εφιολογήματα θα σου βγάλω τις αφίσες. Κόκκινες κάρτες, πράσινες κάρτες, κίτρινες κάρτες στους λαθρομετανάστες. Τα έλεγες. Επιχειρήματα και απαντήσεις.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να αυτή μια απάντηση, μια εξήγηση δεν είναι γιατί δεν γίνονται γεωτρήσεις, δεν αφήνουν οι Αμερικανοί. Το 2009, πριν μπούμε στα μνημόνια, είχα πει τότε, πριν υπογράψουμε το πρώτο, μακάρι να βάζανε μέσα στο μνημόνιο και την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και το δούνου του και η Ευρώπη να έπαιρνε το 30% των εσόδων από τα κοιτάσματα. Τώρα δεν θα χρωστούσαμε και θα ήμασταν η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη και γεωστρατηγικά η δυναμική. Όμως δεν το θέλουν αυτό. Μιλάμε τώρα για το 24 και αυτό που σας λέω το έλεγα από το 2009. Άρα πριν 15 χρόνια. Εγώ με το θέμα των υδρογονανθράκων ασχολούμαι από το 1988. Φωνάζω. Κανένας δεν ακούει. Δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν θέλουν να ακούσουν γιατί εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Τα είπε ο κύριος Βελόπουλος. Τους ολιγάρχες, τους Αμερικάνους. Η Ευρώπη δεν γνωρίζει, νομίζετε, ότι έχουμε πλούσια κοιτάσματα. Το γνωρίζει. Προτιμάνε οι κυβερνήσεις της Ευρώπης να υποφέρει ο λαός τους, να διαπραγματεύονται με το Ιράν ή με άλλους περιφερειακούς παίκτες, αρκεί η Ελλάδα να μην αποκτήσει ισχύ. Δεν το θέλουν ούτε οι Ευρωπαίοι. Να σας θυμίσω τι είπαν οι Εγγλέζοι και οι Νορβηγοί, οι οποίοι έχουν την καλύτερη από εμάς πράσινη μετάβαση. Εμείς θα συνεχίσουμε να εξορίσουμε και θα το πουλάμε. Δηλαδή λες και αν το καίνε το πετρέλαιό τους στη Βραζιλία, δεν μολύνεται η ατμόσφαιρα της γης. Είναι τρελά πράγματα. Πράσινη μετάβαση ή πράσινα άλογα για μένα. Δηλαδή συνεχίζουμε τις εξορίξεις, συνεχίζουμε τις έρευνες, το είπαν και στο Κατάρ. Κάναν τη συνδιάσκεψη για τη μετάβαση και είπαν εμείς επενδύουμε στο πετρέλαιο. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πάντα διαφωτιστική συζήτηση που είχαμε και αυτή τη φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Βλέπω τον κύριο Χίο στεναχωρημένο. Ναι, είμαι στεναχωρημένος με αυτά που ακούω. Διότι είναι σαν να υπογράφεται απόψε με αυτά που λέτε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός ολόκληρου λαού. Γι' αυτό είμαι στεναχωρημένος. Άλλοι την έχουν υπογράψει. Κύριε Χίο, έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έγινε ο πόλεμος στο Ισραήλ, γίνεται τώρα ο πόλεμος στην Ερυθρά Θάλασσα και κανένας δεν ιδρώνει το αυτί του να πει επιτέλους ας αξιοποιήσουμε τα δικά μας κοιτάσματα. Κανένας. Είδατε καμιά αντίδραση? Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Θα τα δούμε λοιπόν. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.